κάτω από αυτά. Βλέπουμε αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες το ιερό της Βραβρονίας Αρτέμιδος, τη Βραβρώνα, η οποία ήταν ένας από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους δήμους της Αττικής. Ήκμασε κυρίως κατά τους Μυκηναϊκούς χρόνους και ήκμασε επίσης, θα τονίζω αυτό, επικέκροπος του θρηλυκού βασιλέως των Αθηνών, ο οποίος υπήγαγε στην Βραβρώνα όλους τους δήμους, αγροτικούς, περισσότερους αγροτικούς δήμους που υπήρχαν μεταξύ Μαραθώνος και Τωρικού. Στο βάθος βλέπουμε τη στοά του Ιερού της Βραβρώνας, η οποία είναι αναστηλωμένη, η οποία κτίθηκε το 420 π.Χ. αμέσως μετά την Οικείο Ειρήνη, η οποία ετεμάτωσε από λίγον τον Πολυπολισιακό Πόλεμο το 421 π.Χ. Εδώ λοιπόν ελατρευόταν η Ιφηγένεια, η οποία είναι, θεωρείται χθόνια θεά πριν γίνει ηρωίδα, και κατόπιν η Άρτεμις, η οποία ήταν προστάτης του τοκετού και είναι και προστάτης των μικρών παιδιών. Υπάρχει ένας, έχουν διασωθεί φτωχά θεμέλια του δωρικού ναού της Αρτέμιδος, ο οποίος είχε χτιστεί στον ύστερο 6ο π.Χ. αιώνα και αποτελεί το προημότερο δείγμα αρχιτεκτονικής εντός του τεμένους, σώζονται τμήματα αυτής της θεμελιώσεώς του και θράσματα της ανοδομής, και βρίσκεται στην βορειοδυτική γωνία του βράχου της Ακροπόλεως, αυτή εδώ είναι η Ακρόπολης της Βραβρώνος, και είναι θεμελιωμένος ο ναός αυτός της Αρτέμιδος σε ψηλό κλιμακωτό σχήματος γάμα ανάλυμα από ισχυρούς πορόλυτους. Ήταν κατασκευασμένο από πορόλυτο και κτίθηκε σε αντικατάσταση ενός παλαιότερου ναού. Και βλέπουμε εκεί ακριβώς να υπάρχει το κλειστάκι του Αγίου Γεωργίου. Είναι ακριβώς εδώ, πρέπει να ήταν και ο ναός της, κάπου εδώ τριγύρω, είναι ο ναός της Αρτέμιδος. Επίσης θα πρέπει να πω ότι κάθε πέμπτο έτος, την αρχή κάθε πέμπτο έτος, ετελούνται τα Βραβρώνια, μια πολύ μεγάλη και σημαντική εορτή προς τιμή της Βραβρωνίας Αρτέμιδος. Ξεκινούσε μια μεγαλοπρεπής πομπή θεωρία από το ιερό της Βραβρωνίας Αρτέμιδος, το οποίο υπάρχει στην Ακρόπολη των Αθηνών, και ξεκινούσε λοιπόν από την Ακρόπολη των Αθηνών με τελικό προορισμό εδώ το ιερό της Αρτέμιδος στην Βραβρώνα. Και κατά διάρκεια των Βραβρωνίων εγίνονται αθλητικοί και μουσικοί αγώνες και αρματοδρομίες. Σημαντική στιγμή της εορτής ήταν η τελετή των αρχτίων, με την οποία τα νεαρά παιδιά ολοκλήρωναν τη μύησή τους. Επρόκειτο για μια τελετή μυστηριακού χαρακτήρος, στην οποία έπαιρναν μέρος τα κορίτσια πριν φτάσουν στην ηλικία της Ήβης. Οι παθένοι, που ονομάζονται άρτη από το νερό της Αρτέμιδος, έπαιρναν υποχρεωτικό μέρος στην τελετή των Βραβρωνίων, που γινόταν κάθε 4 χρόνια, στην αρχή δηλαδή κάθε 5ο έτος, και σύμφωνα με τον Ευρυπίδη, η Ιφηγένεια ήταν η κλειδούχος ιέρια της Αρτέμιδος, και σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η Ιφηγένεια πέθανε εδώ και τάφη εδώ. Και μάλιστα εδώ, πρέπει να το πούμε, είναι σημαντικό αυτό, υπήρχε το ξώανο, το οποίο έφερε ο Ρέθης μαζί με την Ιφηγένεια, το ξώανο του Θεάς, από την Ταυρική Χερσόνησο, στην σημερινή Κρυμαία. Το ξώανο αυτό, το παλάθιο αυτό, ιερό ξώανο της Θεάς Αρτέμιδος, το ανήπασε ο Ξέρξης το 430 π.Χ., το πήγε στα Σούσα, και 180 χρόνια αργότερα ο Σέλευκος το μετέφερε στην Λαοδίκεια της Συρίας, μία από τις ελληνικές πόλεις της Ανατολής. Ας δούμε λίγο και το χώρο πάλι. Γύρω γύρω πάρε κόστα το χώρο.
πρέπει να πούμε ότι η συγγένεια πριν γίνει η ηρωίδα ήταν θεά, το είπαμε αυτό, ήταν προστάτης του Τοκετού, όπως φαίνεται από το όνομά της. Η συγγένεια ήταν προστάτης του Τοκετού, όπως φαίνεται από το όνομά της, και η Άρτεμις που συνελατρεύτη αργότερα με την Ιφηγένεια στον χώρο αυτό, ήταν η προστάτης των μικρών παιδιών, ηλικίας 5 έως 10 ετών. Και εδώ αφιέρωναν τα παιδιά τους, συνήθως ευκατάστατοι γονείς, γιατί έπρεπε να καλύψουν τα έξοδα της παραμονής τους, της διαμονής τους στο ιερό αυτό, της Αρτέμιδος. Και ασφαλώς από τα ποσά τα οποία έδιναν, υπήρχε ένα σημαντικό κέρδος για το ιερό της Αρτέμιδος εδώ. Εσύ ήταν για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είπα, και εκτελούσαν διάφορες ιεροπραξίες τα παιδιά αυτά, λατρευτικούς χορούς, πριν έρθουν στην ηλικία της Ήβης. Και έκαναν λατρευτικούς χορούς για να εξεπανίσουν τη θεά σε περίπτωση που οι γονείς τους είχαν κάνει κάποια παραπτώματα και κάποιες άδικες πράξεις. Και ασφαλώς και οι χοροί αυτοί και οι τελετές τις οποίες έκαναν, αποστοχούσαν στην εξασφάλιση της ευκαρπίας της γης και της ευτοκίας των ανθρώπων. Όπως είπα, κλείνοντας την αναφορά μου αυτή στο ιερό της Βραβρονίας Αρτέμιδος, πρόκειται για ένα πανάρχιο ιερό, σύμφωνα με την παράδοση η τοπική του Δήμου του Φιλαϊδών, από εδώ ξεκίνησε ο Αγαμέμνον για την Τρία και όχι από την Αυλίδα, η τοπική παράδοση του Δήμου του Φιλαϊδών, και εδώ ήρθε η Ιφηγένεια με τον Ορέστη και άφησαν το Ξώανο, το οποίο άρπαξε το Ξέρξης και μετέφερε στέλεχους αργότερα, πολύ αργότερα, στην Λαοδίκεια της Συρίας, τη σημερινή Λατάκια. Είναι μια από τις πόλεις της ελληνικής Συρίας. Παίρνω μια άποψη γενική του χώρου και θα πρέπει να αναφέρω ότι εδώ ο χώρος κατοικήθηκε από την ύστερη νεολυθική εποχή, το 3.500 π.Χ. Από τότε έχουμε ευρήματα μέχρι τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Βλέπουμε και το χρυσάκι που υπάρχει εδώ και έχει καταλάβει κάποιο μέρος του αρχαίου ιερού, το χρυσάκι του Αγίου Γεωργίου.